κάποιος άλλος δημοτικός σύμβουλος. Όχι. Α, ο κ. Λογοθέτης. Σεβόμενο στον χρόνο, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχει έρθει θέμα από τους πολίτες το πρώτο μας. Ελπίζω να υπάρχει κάποιο έκτακτο στη συνεδρίαση. Θέλω να αναφέρω 2-3 πραγματάκια και εγώ με τη σειρά μου. Πρώτον, ότι πολύ εύκολα ο κύριος Ράτης απάντησε για το θέμα του νερού του ξενοδοχείου. Πάρα πολύ εύκολα. Και εγώ βέβαια δεν θέλω να κάνω τώρα αντικατοπτρισμούς και να πω ότι ξέρετε αυτό άπτεται και μιας πολιτικής τοποθέτησης των πραγμάτων όταν κάποιος αναφέρεται σε αυτό το θέμα, δηλαδή ότι έχει μια συγκεκριμένη πολιτική στάση απέναντι σε ανθρώπους που ήρθαν στη χώρα μας από εμπόλεμες ζώνες με τον τρόπο που ήρθαν. Δηλαδή είναι καθαρά πολιτικό το θέμα για μένα, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω το εξής, ότι στην πρώτη τοποθέτησή μου, στην ειδική συνεδρίαση, την έκτακτη που έκανε το τοπικό συμβούλιο των Αγίων Θεοδωρών, όταν μίλησα για την διακοπή του νερού, όχι αυτή η διακοπή, δεν έγινε διακοπή, αλλά τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι προσπάθησαν να διακόψουν το νερό του ξενοδοχείου, όπως επίσης και όταν μίλησα και με κάποιους. Πιθανόν ο κύριος Στάμου να εννοούσε άλλο πράγμα, έτσι όταν είπε για τον κύριο Εισαγγελέα. Πολιτικά το είπα εγώ όμως. Και εγώ ήμουν απόλυτα συγκεκριμένος. Θέλω να πω το εξής, ότι σας είπα τότε στους Αγίους Θεοδόρους ότι υπήρχαν φωτογραφίες των υπαλλήλων της ΔΕΙΑ στο χώρο. Και βεβαίως οι υπάλληλοι της ΔΕΙΑ στο χώρο δεν είναι επιχείρημα, ήταν κάπου δίπλα και τους καλέσαμε, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή ήταν κάπου παραδίπλα, δεν θα τους καλούσαν. Δηλαδή το στοιχείο που έκρινε εάν πρέπει να πάμε να δούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τροφοδοτείται με νερό αυτή η επιχείρηση είναι γιατί ήταν δίπλα οι υπάλληλοι μας και είναι και σωστό το θέμα, κύριε Πρόεδρε της ΔΕΙΑ, το ερώτημα ότι αν αυτή η υπάλληλη παρά το γεγονός αν έχει θέμα, πώς το λένε, είναι ευθύνη του κυρίου Αντιδημάρχου των Αγίων Θεοδόρων, οι υπάλληλοι αυτοί είναι δικοί σας υπάλληλοι. Άρα θα πρέπει να τους ρωτήσετε. Αν πραγματικά τους έδωσε κάποιος εντολή που τώρα αποδεικνύεται ποιος το έδωσε εντολή, ο κύριος Ράτης το έκανε. Έτσι, έστω και να διερευνήσει. Παρόλο που έχετε διατελέσει δήμαρχος, δεν γνωρίζετε τις αρμοδιότητες του τοπικού αντιδημάρχου. Παρόλο που έχετε αρμοδιότητες που έχετε διατελέσει. Κύριε Ράτη, είναι τυχαίο. Κύριε Ράτη, θα σας παρακαλέσω να μην ξαναδιακόψετε. Κύριε Πρόεδρε, του Δημοτικού διαμαρτύρομαι έντονα. Ναι, κύριε Λογοθέτη. Ξέρετε για ποιο λόγο. Αυτή η στάση. Γιατί είμαι και πολύ καλά τώρα, αλλά δεν θέλω να πιω στον τόνο της φωνής μου. Αυτή η στάση είναι δεδομένη. Έχουμε πολιτική αντίθεση σοβαρή και σημαντική. Απέχουμε παρασάγκαση. Είμαστε αντιδιαμετρικά αντίθετοι, κύριε Ράτη, σε αυτά τα ζητήματα δημοκρατίας. Καταλάβατε. Αλλιώς αντιλαμβάνομαι. Δεν τα γνωρίζετε, κύριε Ράτη. Είναι μια διαδικασία. Θέλετε να πείτε, ζητήστε το λόγο, θα εκτιμήσουμε τον πάρει. Μην διακόπτετε. Στην επόμενη στιγμή, εντάξει. Οφείλω να πω. Συνεχίστε, κύριε Λογοθέτη. Η κυρία Πρωτοπαπά είπε αυτά που είπε ο κύριος Τιμής, κύριε Πρωτοπαπά, και προς τιμή της δεν διέκοψε. Εγώ εδώ πέρα έχω 4,5 χρόνια που διακόπτουμε συνεχώς. Λοιπόν, λέω το εξής, κύριε Πρόεδρε, ότι ενώ όφιλε. Ο κύριος Ράτης και ο κύριος Δήμαρχος να έρθουν και να ζητήσουν συγγνώμη στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εμφανίστηκαν φωτογραφίες αυτών των ανθρώπων, στους οποίους στους Αγίους Θεοδόρους είπατε όλοι με μια φωνή ότι δεν συνέβη αυτό και πρώτος και ο κύριος Νικολάος Σωτήρης. Και εμφανίζεται μια συνέντευξη του κύριου Ράτη που το επιβεβαιώνει αυτό. Εγώ τι πρέπει να κάνω τώρα για το bullying το πολιτικό που ένιωσα στους Αγίους Θεοδόρους όταν μίλησα για την προσπάθεια διακοπής του νερού. Είναι πολιτική ανδρεία να πει κάποιο συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Και αν γνωρίζω τις αρμοδιότητες, αφήστε να το ξέρω εγώ αυτό. Λοιπόν, οφείλεται λοιπόν μια συγγνώμη σε αυτό το ζήτημα, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, παραπλανήσατε και ήρθετε σε απευθείας αντίθεση με την αλήθεια. Όχι με αυτά που είπα εγώ τότε. Λοιπόν, τέλεια γι' αυτό κύριε Πρόεδρε, θα σας πω το εξής. Εμένα είναι το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας μου άφησε μια πικρή γεύση, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τη διαδικασία του Συμβουλίου και θέλω να ρωτήσω πραγματικά και περιμένω μια απάντηση τώρα ποιος έθεσε το θέμα, το πρώτο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν ρώτησα τον αρμόδιο δικηγόρο μου είπε ότι προφανώς ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και το απάντησα ότι θεσμικά ποιος προκάλεσε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου από τώρα περιμένω μια απάντηση από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
εάν θεσμικά, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι θεσμικά ο πρόεδρος προκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Δηλαδή, τι γίνεται, είτε στην έκτακτη, είτε στην γενική συντακτική γενική συνέλευση, ο κύριος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δέχεται ένα φάκελο ως απόφαση από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και με βάση το φάκελο θέτει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό δεν συνέβη. Μπορείτε, κύριε πρόεδρε, να μας πείτε ποιος σας έφερε το θέμα στο γραφείο σας? Θέλει να απαντήσω. Ναι, εγώ θα ήθελα. Κάνω αίτηση. Κάνω αίτηση. Πολύ μεγάλη σημασία. Θα μιλήσω μετά από αυτό 3 λεπτά ούτε. Αν είναι αυτό το θέμα, έχετε και άλλα θέματα. Όχι αυτό, και έχετε σε συνάντηση. Και σε συνάντηση πολύ απλά. Όχι 3 λεπτά, ένα λεπτό. Ναι, πείτε μου, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Πέτρο Παναγιώτης. Θα απαντήσω. Ο Δήμαρχος έφερε το θέμα. Έχω πει πάλι σε συμβούλια ότι ο Δήμαρχος έχει από τον κώδικα τα δικαιώματα να φέρνει θέμα. Έτσι, το θέμα ήρθε από τον Δήμαρχο, άλλωστε υπήρχε και η φωτοτυπία του θέματος πίσω, όπως το είδατε. Έτσι, δεν τη βρήκαμε τυχαία τη φωτοτυπία. Η φωτοτυπία ήταν από τον Δήμαρχο. Δεν ξέρω από πού ήρθε η φωτοτυπία. Απλώς σαν θέμα. Οφείλω να σας πω τότε ότι σε μια γενική συνέλευση οφείλεται, επαναλαμβάνω, να υπάρχει φάκελος ο οποίος αποστέλλεται από την τουριστική ως απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άλλως δεν μπορεί να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς αυτό. Διότι εμείς ως Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη, μέτοχοι δηλαδή αυτής της αμοιβού εταιρείας, παίρνουμε το φάκελο ως αντίγραφο του φακέλου από τα πρακτικά, από αυτά που στέλνονται από την ανώνυμη εταιρεία. Και να σου πω και κάτι, κύριε Πρόεδρε, το οποίο ειλικρινά με λυπεί και θέλω να το πω με όση ένταση μπορώ σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διότι αν θυμάστε στο προηγούμενο Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, είπα μια λέξη ότι ο Πρόεδρος παίρνει εντολή και την ανασκεύασε και είπα ο Πρόεδρος δεν παίρνει εντολή. Όμως η αλήθεια μάλλον είναι ότι παίρνετε εντολές. Και εσείς και ο κύριος Δήμαρχος. Και θα σας πω τώρα τι σημαίνει αυτό. Επαναλαμβάνω, το θέμα κατά τη δική μου γνώμη και νομίζω ότι είναι πραγματικό αυτό, έρχεται όπως σας το είπα πριν. Ωστόσο, στα πρακτικά του φακέλου για το θέμα αυτό υπήρχε και μια ιδιόχειρη σελίδα, κύριε Πρόεδρε, που ανέγραφε ακριβώς το θέμα που γράφτηκε με τον υπολογιστή στο θεματολόγιο του Δημοτικού Συμβουλίου. Και αυτό το έγγραφο είναι αυτό εδώ, το οποίο δεν ξέρω πώς μας το μοίρασαν, γιατί εγώ ζήτησα να μου φωτοτυπήσουν όλο το φάκελο. Και εκτός από τα δύο προηγούμενα έγγραφα της έκθεσης των ορκωτών και της έκθεσης των υπηρεσιών της κοινοπραξίας, βρήκα και αυτό το ιδιόχειρο έγγραφο. Και ρωτάω, αυτό το έγγραφο πώς βρέθηκε στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου? Ποιος το κοινοποίησε? Είναι δηλαδή ο γραφικός χαρακτήρας του Δημάρχου που είπε στον κύριο Πρόεδρο, ξέρετε, αυτό έτσι θα βάλει το θέμα? Είναι η διόχειρη γραφή ενός νομικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλου που έθεσε η εταιρεία και είπε έτσι θα θέσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβουλίο? Μπορεί να μας απαντήσει, κύριε Πρόεδρε, εσείς? Και μου επιτρέπετε να κάνω ένα διάλογο, το θεωρώ το θέμα πάρα πολύ σημαντικό, όχι όσο αφορά μόνο τη διαδικασία, αλλά κύριε Πρόεδρε, επειδή εδώ υπάρχει, ξέρετε τι υπάρχει, υπάρχουν και μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα οποία με έναν επιλεκτικά αντιδημοκρατικό τρόπο παράγουν ως αυτοί που διαμορφώνουν, διαμορφωτές την άποψη της κοινής γνώμης, με έναν τρόπο που σε εκείνοι νομίζουν. Δηλαδή, αναφέρουν τι είπε ο κύριος Γκίκας, ας πούμε, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβουλίο, συγγνώμη που έπαιρνα το παράδειγμά σας, αλλά δεν αναφέρουν τι είπε ο λογοθέτης αναπάντησης του κύριου Γκίκα. Και έτσι είναι διαμορφωτές κοινής γνώμης, με αυτόν τον μερικό και απαράδεκτο δημοκρατικά, κατά την γνώμη μου, τρόπο. Έτσι λοιπόν, θα σας πω ότι όλη αυτή η φασαρία που γινότανε από τον κύριο Δήμαρχο και έδινε τον κύριο Ρεμαντά ότι εγώ με εσάς δεν κάνω ανώνυμη εταιρεία και ότι εσείς είστε απαράδεκτοι, να μην χρησιμοποιήσω τις εκφράσεις του Δημάρχου, δεν με εκφράζουν εμένα, ναι. Ότι είστε απαράδεκτοι για τον τρόπο που μας συμπεριφέρεστε και κάνουμε ένα σαματά. Αποδεικνύεται σήμερα ότι αυτός ο σαματάς δεν είχε καμία βάση υπεράσπισης των συμφερόντων του Δήμου. Αλλά γινόταν ένα σαματάς για άλλους λόγους και σκοπούς που εγώ αυτή την ώρα, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, Προεδρεύτα, δεν μπορώ να τους εξηγήσω. Όμως με αυτό το έγγραφο αποδεικνύεται η άμεση σχέση, η απόλυτη άμεση σχέση του κυρίου Ρεμαντά ως διαχειριστή της Club Hotel Casino ΑΕ. Δεν θα πω
Δεν το πιστεύω δηλαδή να έρθει ο πρόεδρος στο Παινιδί. Ειλικρινά σας μιλώ, κύριε Πέτρου, δεν το θα... Αφήστε με, κύριε Παπαπά. Κύριε Παπαπά. Και αυτό, και αυτό, θα το δείξω, θα το δείξω. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν διακόπτε κι εσείς. Δεν διακόψει τον κύριο αυτό. Λοιπόν, που τυχαία σας λέω. Και τυχαία σας λέω, βρέθηκε στα χέρια μου. Και θα το καταθέσω, κύριε Πρόεδρε, και υπήρχε στο φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου. Όποιοι δημοτικοί σύμβουλοι συνάδελφοι είδαν το φάκελο, είδαν και αυτή την επιστολή. Η οποία ξέρετε όπου προέκυψε, κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε όπου προέκυψε αυτό το φαξ που δεσμεύει την κυριαρχία, αν θέλετε, αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου και τη δημοκρατία όλων μας. Από την Club Hotel Casino Λουτράκη. Η Club Hotel Casino Λουτράκη, λοιπόν, έστειλε με φαξ πώς πρέπει να είναι στο θεματολόγιο το θέμα. Ορίστε, σας καταθέτω. Γιατί πολλές φορές ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει τον νοικοκύρη αρκετές φορές. Έτσι λοιπόν ισχυρίζομαι, και εδώ βάζω τελεία, ότι υπάρχει μια απόλυτη και άμεση σχέση, η οποία σας προλαβαίνω, δεν έχει να κάνει με το πάμε από κοινού να βγάλουμε μια άποψη για το πώς θα συμπεριφερθούμε στο θέμα για να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα. Είναι ντροπή, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω πώς σας αφορά, δεν απευθύνομαι απόλυτα σε εσάς, αλλά είναι ντροπή, πραγματική ντροπή, να υποβάλλονται τα θέματα αυτολεξής στο θεματολόγιο του Δημοτικού Συμβουλίου με αυτόν τον τρόπο, από μια ανώνυμη εταιρεία, και εδώ να κάνουμε σε πολλά εισαγωγικά καυγάδες μεταξύ του κυρίου Ρεμαντάκη και του κυρίου Γκιόνι, και να γράφουν τα διάφορα ΜΜΕ ότι ξέρετε εδώ ο Δήμαρχος υποστηρίζει τα συμφέροντα της πόλης. Αυτό ως μια πρώτη γεύση θα επανέλθει. Θα επανέλθω πραγματικά για να δω τι έχει συμβεί απόλυτα. Όμως νιώθω πραγματικά, εκφράζοντας τους εαυτούς σας, αλλά και τον εαυτό μου λιγουλάκι, ντροπή. Ντροπή. Είναι μείωμα, είναι μειώνουμε τη δημοκρατία όταν κάποιος έρχεται εδώ και μας υποβάλλει το θέμα που πρέπει να μιλήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτός δεν είναι άλλος παρά η Club Hotel ΑΕ. Είναι ντροπή, και να καθόμαστε εμείς εδώ να ταρανίζουμε και να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, γιατί είμαστε γνωστοί σε αυτή την πόλη. Είτε είμαστε αυτά τα έδρανα, είτε αύριο δεν είμαστε αυτά τα έδρανα. Εδώ θα είμαστε, εδώ έχουμε θάψει τους δικούς μας ανθρώπους, και να τσακωνόμαστε εμείς όλοι χάρη τίνος. Τίνος Παινιδιού, κύριοι συνάδελφοι, έλεος. Ποιος μας βάζει σε αυτό τη βάσανο αυτή τη λειτουργία, πάμε να κάνουμε μια ανώνυμη εταιρεία έτσι, επειδή πρέπει να την κάνουμε αύριο το πρωί. Κάθε φορά που τελειώνουν οι εκλογές για να έρθουν οι κάποιοι να παίξουν το ρόλο τους ξανά. Ναι, ιτήθηκα. Ιτήθηκα όταν έλεγα ότι δεν θα ξαναβγάζετε ποτέ δήμαρχο σε αυτή την πόλη. Ιτήθηκα. Με κέρδισαν. Εύχομαι και ελπίζω αυτό να είναι παροδικό και να αλλάξει. Και κάποτε αυτή η πόλη να είναι απόλυτα και δημοκρατικά κυρίαρχα σε αυτό που θέλει ο λαός της να εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Το εύχομαι αυτό. Όμως, τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, συνδυάζοντας και με αυτό που ο συνάδελφος τοποθετήθηκε την αυριανή μέρα, θέλω να πω ότι η δημοκρατία κατακτιέται κάθε μέρα. Δεν είναι απολύτευμα το οποίο είναι από τη φύση του κατεκτημένο και άρα το ζητάμε και το βρίσκουμε κάθε πρωί που ξυπνάμε. Κάθε μέρα κατακτάται η δημοκρατία. Και αυτό το έγγραφο προσβάλλει αυτή τη δημοκρατία που αύριο γιορτάζουμε στη γιορτή αυτή. Και δύο λόγια μόνο, κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν θα κάνω πάνω από ένα λεπτό. Ας διαμαρτύρεται ο Δήμαρχος, θέλω να πω δύο λόγια. Δύο λόγια ακόμα, σας παρακαλώ και ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο. Ωραία. Έχω ένα άλλο θέμα, κύριε Πρόεδρε, που θα μείνω πολύ πολύ απαλά, πάρα πολύ απαλά, γιατί το θέλω πάρα πολύ σοβαρό και θέλω να μου το απαντήσετε την επόμενη φορά. Λοιπόν, πήρε μια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και έθεσε. Όρισε μια ελεκτική εταιρεία για την ενέργεια μιας πραγματονομοσύνης προκειμένου να αποφανθεί σχετικά με τη θεμελίωση μη ζημίας εις βάρος της εταιρείας όπως αυτή προσδιορίζεται με τον αριθμό 30% του 2018 βούλευμα στο Συμβούλιο Εφετών. Εξήγησα και βέβαια έθεσαν σε ένα κύριο στο αποφασιστικό έναντι αμοιβής 9.500 ευρώ πλέον του ΦΠΑ, δηλαδή περίπου 12.000 ευρώ με το ΦΠΑ. Να τους κάνει μία γνωμοδότηση προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν πράγματι η εταιρεία έχει υποστεί βλάβη για να το χρησιμοποιήσουμε αυτό στο βούλευμα το δικαστήριο δηλαδή που έγινε στις 11 και αναβλήθηκε και έγινε μετά από τρεις μέρες στον Άφηβο.
Έχω μιλήσει με τον κύριο πρόεδρο της εταιρείας και του έχω πει ότι ό,τι αφορά το λογοθέτη τον Κώστα, γιατί ακούστηκε παραστηνιακά ότι αυτό το χαρτί το κάνουμε, ελπίζω να μην είναι έτσι, για να σώσουμε τους δημάρχους, ότι εγώ δεν θέλω να με σώσετε κύριε πρόεδρο της τουριστικής. Σας αφαιρώ κάθε δικαίωμα πραγματικά να βγάλετε το οποιοδήποτε έγγραφο από την εταιρεία προκειμένου να σώσετε εμένα. Σας το απαγορεύω. Λοιπόν, μένω πολύ γρήγορα κύριε πρόεδρε σε αυτό το θέμα, γιατί αυτή η έκθεση, υπάρχει μια άλλη απόφαση της τουριστικής όπου το έχει δεκτεί το πόρισμα αυτό, την πραγματογνωμοσύνη, έτσι τη λέει, την έχει αποδεχτεί με απόφασή του, αλλά επειδή και κάποιο μέσο έγραψε ότι μα δεν ενημερωνόμαστε εμείς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εδώ, αφού υπάρχει η ΑΔΑ και ανακοινώνονται όλα στην ΑΔΑ. Αυτό δεν ανακοινώθηκε στην ΑΔΑ. Αυτό το έγγραφο, δηλαδή το τι, ενώ έλεγε το έγγραφο της παράσης πολιτικής αγωγής αναρτήθηκε, εν τέγνος μάλλον, το έγγραφο που αφορά την έκθεση των ορκωτών δεν αναρτήθηκε. Εγώ δεν την έχω, δηλώνω στο Δημοτικό Συμβούλιο Παρισσέ, κύριε Πρόεδρε, και δεν θα την πάρω ποτέ. Και εύχομαι και ελπίζω, επειδή κυκλοφορεί για το εσείς που είστε στην τουριστική, ψάξτε το, για το αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης, εύχομαι να το βάλετε στο σιτάρι πολύ βαθιά και να ζητήσετε έναν απολογισμό, γιατί πληρώσετε 9,5 ευρώ στην ΦΠΑ για να εκδώσετε αυτή. Παρακαλώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Πρόεδρο της εταιρείας, να μας πει αν είναι δυνατόν το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης, γιατί την έκανε αυτή την έκθεση, για ποιο λόγο την έκανε, και μένω εδώ βάζοντας μια άνω τελεία. Τίποτα άλλο σήμερα δεν θέλω να πω γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί υπερβήκατε αρκετά αυτό. Ένα λεπτάκι. Ποιοι είναι αυτό που είναι. Δεν το είπα εγώ. Εγώ απέναντία σα είπα τι λέω. Δεν έκανα φάλο, δεν το κατάλαβα εγώ. Όχι, εγώ σα είπα πώ το είπα, το τελείωσε. Κύριε Παυλού, ναι, ο κύριος Δημάρχος. Πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά εσύ το φτάσες στο συμβούλιο. Είπες για 2 λεπτά, αλλά άφησες όλους, ειδικά τον κύριο λογοθέτη, να μιλάει 1,5 ώρα. Συγγνώμη, κύριε Παυλού. Και μιλάμε γιατί, μιλάμε για αστυνομικά δαιμόνια, και αυτό είναι που εμένα μου... Κύριε Δημαρχέ. Όχι, και θα πω, είναι αλήθεια. Έχω κρατήσει τους χρόνους. Έχω κρατήσει τους χρόνους. Αφήστε τους χρόνους. Εδώ τους έχω κρατήσει. Για να μην αρθώ, εγώ έχω υποχρέωση. Πρόεδρε, τελείωσε. Α, ωραία, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Αλλά μιλάμε και χάνουμε χρόνο για αστυνομικά δαιμόνια. Είδαμε κάμερα αν ο υδραυλικός το κόψε ή δεν το κόψε. Και αν είχε πρόθεση να κόψει. Και αν οι υδραυλικοί πήγανε επειδή έδωσε εντολή ο Ράπης, ο Δήμαρχος, ο Θυμής, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΛ. Μιλάμε για αστυνομικά δαιμόνια και ήρθε και το φαξ τώρα. Το φαξ τι ήτανε, μας δώσανε και εντολή. Μας δώσανε εντολή για το θέμα. Ποιο το θέμα, φαξ ήρθε εντολή. Ήρθε εντολή, δεν λέμε, από τον κύριο Ραμαντά, αυτός το γράψε. Αυτά τα γράμματα, οι δύο πρώτες σειρές είναι οι δικές μου και το υπόλοιπο είναι του κυρίου Τζοάννα. Μετά από συζήτηση που κάναμε ποιωρών, όπως γίνονται συζήτησεις για τα μετατροπή της κοινοπραξίας σε ανώνυμη εταιρεία, έπρεπε να περάσουμε σαν πρώτο θέμα, όπως ήρθε και το είπαμε, για τις οικονομικές καταστάσεις. Αυτό γράφτηκε στο γραφείο της Club Hotel Casino στο Λουτράκι, παρουσία 3 οι δικηγόροι εμείς, εγώ ο Δήμαρχος, 4. Η μία πλευρά, γιατί ξέρετε ότι οι δύο πλευρές των Εβραίων με άλλους 3 δικηγόρους, οι άλλοι 4 δικηγόρους, για να δούμε για το θέμα, το οποίο θα έρθει το ίδιο θέμα στο διαχειριστικό, το οποίο αναβλήθηκε για την άλλη Πέμπτη. Αυτό, δεν κάνω λάθος. Για το συγκεκριμένο θέμα, δεν ασχοληθήκαμε μόνο εμείς. Ναι. Και ασχοληθήκαμε εμείς, δεν είναι. Απλούστατα, επειδή είμαστε εκεί, είχε περάσει πολλή η ώρα για να βγάλουμε το θεματολόγιο, το σύλλαμο από εκεί με ένα φάξ. Δεν ασχολήθηκε τι θα κάνουμε. Απλούστατα, είπαμε θα έρθει διαχειριστικό και καλό είναι εμείς πρώτα να το έχουμε περάσει εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή ήταν η συζήτηση. Ούτε αυτό το θέμα κάποιος μας είπε γράφτε το έτσι. Και τι να γράψει. Δηλαδή, ποιο είναι το θέμα να μας πούνε. Έγκριση του ισολογισμού μετασχηματισμού της κοινοπραξίας. Γι' αυτό σας λέω το αστυνομικό δαιμόνιο που ο κύριος λογοθέτης όλη την ώρα. Αστυνομικό, κάποιοι βάζουν κάποιους, κάτι γίνεται κάτω από τα τραπέζα. Και τι λέει. Έγκριση του ισολογισμού μετασχηματισμού της κοινοπραξίας τουριστική, Club Hotel, εσέ,
της 31ης Αυγούστου 18. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Δεν υπόθηκε κάτι. Κάποιος μας είπε κάτι. Τι να μας πει. Το γράψαμε για να το στείλουμε στις γραμματείς να βάλουμε πόσα είναι το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά όταν το λέμε με αστυνομικό τρόπο, με δαιμονισμένο τρόπο, κάτι συμβαίνει, κάποιοι έχουν κάνει κάτι, παρουσιάζουμε όλο αυτό και ποιος μας δίνει. Οι αντάρτες, οι αυτοί, αυτοί μας κάνουν την κουβέντα, αυτοί βγάλαν δημάρχους, τώρα δεν θα καραβγάλουν, θα βγάλουν την επόμενη. Με καταλάβει, εξωγήινους, μπράβο ακριβώς κύριε μου, ναι. Κάτι τέτοιο γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό ήταν που παρουσίασε. Και έλεγα κι εγώ, μη σκεφτεί για πόσο, τι θα μου παρουσιάσει ο κύριος λογοθέτης πάλι. Έκανα το σταυρό μου πραγματικά, ποιο είναι αυτό το αστυνομικό έγγραφο που κάναμε κάτι, μας δώσαν εντολή κάποιος. Κάποιος μας έδωσε εντολή για να φέρουμε θέμα. Καλή δεν μας έδωσε. Σε γραφολόγο, αν είναι όντως οι δύο πρώτες σειρές, και μου είπε ο κύριος Τζοάνος μετά να το γράψω για να το στείλω, αυτό που συμφώνησα εγώ με τον κύριο Τζοάνο, πώς θα γραφτεί το θεματολόγιο. Κανείς, τι να μας πει. Να μας πει το καζίνο πώς θα γραφτεί το θεματολόγιο. Και επειδή γράφτηκε στο γραφείο εκεί για να το στείλω με ένα φάξ της γραμματής, στην κυρία Παπασωτηρίου και στην κυρία Γιώνη, στείλαμε αυτό το φάξ. Αλλά εντάξει, δε, κοπέλε, ναι, έπρεπε να γράψουμε πάνω να μην φαίνεται το κλαμπ hotel SA, αυτό και τα λοιπά. Απ' την Αθήνα είμαστε κύριε λογοθέτη, συγκίνηση γίνεται. Δεν είπα Λουτράκι, μην βάζετε στο μυαλό σας, δεν σας διέκοψα. Μιλάτε μια ώρα αστυνομικά. Εδώ έχουν καταδείξει αστυνομία. Εάν ο υδραυλικός το κόψε ή δεν το κόψε. Το κόψε και συνέβη και ή δεν το κόψε. Η φωτογραφία είναι έξω από την Ηλιοχάρη ή είναι από το διπλάνο της Ηλιοχάρης. Αν είναι ποτέ δυνατόν να συζητάμε μισή ώρα για αυτά τα θέματα. Έχουν ουσία αυτά τα θέματα. Αν κόπηκε ή δεν κόπηκε. Δεν κόπηκε το νερό. Θέλετε, δεν θέλετε. Έδωσε εντολή ο Ράτης. Έδωσε εντολή ο Δήμαρχος. Ο πρόεδρος λέει, δεν κόπηκε το νερό. Θέλετε αυτό να το παρουσιάσετε ότι κάτι μας έδωσε εντολή. Δεν μας έδωσε εντολή. Αυτά είναι γραμμένα οι δύο πρώτες σειρές. Ξέρετε όλοι το γραφικό μου χαρακτήρα από μένα. Και συμπλήρωσε ο νομικός σύμβουλος της ανωνύμου εταιρείας πώς θα δει το θέμα στο θεματολόγιο. Αυτή είναι όλα με πέντε κουβέντες για να μην κουράσω. Θέλω να ζητήσω, μάλλον να πούμε, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Θανάση Καλογέριου, του ανθρώπου που τόσα χρόνια τον είχαμε στην υπηρεσία και έπρεπε να το πούμε πρώτα αυτό από όλο το θέμα. Χάσαμε ένα δικό μας άνθρωπο, ένα εργάτη πραγματικό. Θερμά συλληπιτήρια και βάζουμε και το θέμα το ενώ της αναμόρφωσης. Είναι για να περάσουμε και μερικά χρήματα για να μπορέσουμε για την υγεία την κυρία. Το θέμα το ένας είναι αναμόρφωσης, είναι αυτό το θέμα και για τα λεφτά που ήρθαν για... Ναι, το τις φυσικές καταστροφές, 400 χιλιάρικα και ένα χιλιάρικο για το θέμα της κυρίας. Και το άλλο, επειδή μας ήρθε το μεσημέρι, αργά το μεσημέρι, μάλλον όχι αργά το μεσημέρι, 5 παρά ήρθε, αν θυμάμαι καλά το φάξ, ήρθε η χρηματοδότηση για την περίπτωση των καταρρακτών 1,5 εκατομμύριο ευρώ και μας ήρθε η προγραμματική σύμβαση πολύ αργά το μεσημέρι, το φέρνουμε σαν έκτακτο θέμα, 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την περιοχή των καταρρακτών για τις βραχοπτώσεις. Α, ναι. Για το ποιος είπε, κάποιος είπε για το βιολογικό, κάποιος για το βιολογικό σήμερα 4.30 το μεσημέρι μίλησα με τον κύριο Κωστογιάννη, τον προϊστάμενο των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας Πελοποννήσου, ο οποίος μου είπε πλέον έχει περάσει από όλες τις υπηρεσίες, και περιμένει την υπογραφή του Υπουργού για να μπορέσει να μας δώσουν τα χρήματα για να μπορέσει να προχωρήσει το προγραμματική σύμβαση αυτή που πήραμε από την ΔΕΙΑΛ να το περάσουν γιατί αυτοί κάνουν τις προγραμματικές συμβάσεις μόνο εφόσον έχει έρθει χρηματοδότηση. Πιστεύω και εύχομαι μέσα στην εβδομάδα να υπογράψει, μήπως υπόγραψε και αργά το μεσημέρι ο Υπουργός, να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε την προγραμματική σύμβαση από την πλευρά της περιφέρειας, να προχωρήσουμε τώρα. Δεν είπα, αν και νομίζω τα είπαν όλα τα παιδιά,
και ο κύριος Σωράτης και ο κύριος Κωνσταντής και ο κύριος Πέτρου και ο κύριος Πέτρου για τους μετανάστες. Ναι, πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Αυτά που υποσχεθήκαν εδώ πέρα οι τρεις βουλευτές και ο Γενικός Γραμματέας ο κύριος Κλάπας, δυστυχώς δεν ισχύουν. Έχουν ξεπεραστεί όλα. Προσπαθώ να μιλήσω συνέχεια, μίλησα από το εξωτερικό την Πέμπτη αργά το μεσημέρι με τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Κλάπα, ήταν στο εξωτερικό. Φώναζα, βριζόμουνα και τελικά μίλησα αργά το μεσημέρι τον κύριο Κλάπα. Μου υποσχέθηκε ότι θα γυρίσει Σαββατοκύριακο νομίζω στην Ελλάδα. Τον παρακάλεσα να κατέβει ό,τι είχε υποσχεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και του λέω είναι απαράδεκτα διότι τρία πράγματα που συζητήσαμε, την ενίσχυση στον αστυνομικό τμήμα των Λουτρακίου και Αγίων Θεοδόρων δεν έγινε. Να σκεφτείτε ότι υπάρχει ένα περιπολικό που κάθεται σχεδόν στον νησμό και ανάλογα που συμβαίνει ένα γεγονός πάει είτε στον Αγίου Θεοδόρους είτε στο Λουτράκι. Εκεί έχουμε φτάσει. Παρακαλέσαμε να κλείσει η πόρτα. Αν θέλετε να μιλήσετε, κύριε, πέστε να μιλήσετε. Δεν διέκοψα κανέναν, κύριε Πέτρο, κύριε Λογοθέτη. Κύριε. Αν θέλετε να μιλήσετε, εγώ δεν διέκοψα κανέναν. Την πόρτα που θέλαμε να την κλείσουμε πίσω, δυστυχώς δεν την κλείσανε. Σκέπτομαι να πάρω ηλεκτροκολλητές, να πούμε τη Δευτέρα το πρωί οι παλιοί του Δήμου και να πάμε να τη σφραγίσουμε εμείς. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και φέρανε ενώ είπανε. Ναι, να πάω να βάλω μια. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι λίγο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δύο απλά πράγματα ζητήσαμε, ούτε απλά δεν ήταν σαν πράγμα. Όχι, δεν πάω να κάνουμε ηλεκτροκόλληση στην πόρτα. Λοιπόν, εντάξει. Δεν διαφωνώ ότι ζητήσαμε δύο-τρία πράγματα. Συγγνώμη, συνεχίζει. Συγγνώμη. Ευχαριστούμε, κύριε Πέτρο. Και ζητήσαμε τις ανήσουες και είπανε ότι θα φέρουν μέχρι 330 άτομα. Εδώ βλέπουμε ότι φτιάχνουν και κάτι αποδείξεις που έχουν και βάζουν κρεβάτια τώρα μέσα και θα φτάσουμε 400. Και δεν ξέρω αύριο το πρωί αν πάνε στο Κανικιάν, αν πάνε εδώ πέρα στα κλειστά ξενοδοχεία και αν θα πάνε αλλού. Εντάξει, είπαμε μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Είμαστε άνθρωποι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Νομίζω ότι ήταν πολλοί οι ποιητώνοι που συζητήσαμε, τον Γενικό Γραμματέα, τους βουλευτές. Αλλά βλέπω από αυτά που μας είπανε, δυστυχώς ούτε ξέρανε τίποτα. Ο Γενικός Γραμματέας δεν ήξερε για τίποτα παραπάνω από 330, δεν ήξερε ότι δεν είχε ενισχυθεί το αστυνομικό τμήμα και δεν ήξερε ότι είχε κλείσει πόρτα. Και τον έχω μιλήσει προσωπικά άλλες τρεις φορές από τότε που έφυγε από εδώ. Όπως έχω μιλήσει και με τον κύριο Δημόπουλο, ο οποίος ήταν το δεξί του χέρι κατά κάποιο τρόπο όταν ήρθε εδώ πέρα. Και έχω παρακαλέσει τον κύριο Ψυχογιό, που ασχολείται με τους μετανάστες και με την κυρία Θελερίτη και με τον κύριο Τσόγκα. Ό,τι μπορώ κάνω. Τι να σας πω. Να κάνουμε έκτακτο συμβούλιο, να κλείσουμε την Εθνική Οδό. Θέλετε, να το κάνουμε. Είμαι εδώ, ας κατέβετε και αποφασίστε. Τη Δευτέρα το πρωί πιστεύω ο κύριος Γενικός να είναι στο γραφείο του. Θα του απαιτήσω να κατέβει κάτω να κάνουμε ένα συμβούλιο όπως είχαμε πει στους Αγίους Οδόρους και να δούμε από αυτά τα πράγματα που ζητήσαμε που δεν έχει γίνει ως ώρας τίποτα.